Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, φως στα αίτια του θανάτου του 26χρονου που είχε καταγγείλει πρόσφατα ξυλοδαρμό από την αστυνομία, θα δείξει νεκροψία νεκροτομή. Με την παρουσία εισαγγελέα θα διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του 26χρονου από το Βόλο. Το αίτημα υπέβαλε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας μετά τις καταγγελίες για ξυλοδαρμό του νεαρού από την αστυνομία. Τον 26χρονο βρήκε το βράδυ της Δευτέρας η μητέρα του. Ήταν στο κρεβάτι του χωρίς αισθήσεις. Από τα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας του νεαρού ακτιβιστή είχε καταγγείλει ξυλοδαρμό του 26χρονου από αστυνομικούς πριν ένα μήνα έξω από τα δικαστήρια Βόλου στη διάρκεια συλλαλητηρίου αλληλεγγύης στους συλληφθέντες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Στη δημοσιότητα είχε δοθεί κέραση τεχνικό βίντεο. Τραυματισμένος είχε μεταφερθεί και νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Οι γονείς επέμεναν στον εισαγγελέα ότι η σωρός του παιδιού πρέπει να μεταφερθεί στη Λάρισα και όχι στη Θεσσαλονίκη, όπως τελικά είναι η απόφαση της εισαγγελίας. Το γεγονός ότι δάρθηκε άγρια του κόστησε πάρα πολύ και ψυχολογικά του μπήκε πάρα πολύ πίσω. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο γιος μας να μην υπάρχει και κανένας πάλι να μην μας ακούει, να μην εισακουγόμαστε, να διεκδικήσουμε το πού θα πάει η σωρός του παιδιού μας να γίνει η νεκροψία.